Είναι πολύ γενική η ερώτηση, η διαπίστωση έχω τα προσόντα να γίνω γονέας, διότι χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνει κανείς γονέας και θα μας τα πει ακριβώς τι χρειάζεται η επόμενη καλεσμένη μας, η κυρία Τένια Μακρύ, διότι το βασικό είναι να μπορείς ουσία να γίνεις γονέας και να μεγαλώσεις σωστά ένα παιδί. Και το ερώτημα, επειδή το θέτει ο Σάββας, κυρία Μακρύ, λέει ότι μια γυναίκα, λέει, που δεν θέλει να κάνει παιδί για να μην χαλάσει το σώμα της, θέλει ψυχίατρο. Τι απαντάτε? Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό και εμένα με έχει ειλικρινά στεναχωρήσει. Δεν θα έλεγα ότι το σποτάκι είναι εκείνο το οποίο με δυσαρέστησε μόνο, γιατί πραγματικά έδειξε τη μία πλευρά του προβλήματος. Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο θέμα της γυναίκας, αλλά με υπόψη μας ότι η γονιμότητα, ή μάλλον η γονιμότητα, είναι 50-50. Δηλαδή είναι 50 στον άντρα, 50 στη γυναίκα. Άρα λοιπόν δεν είναι η γυναίκα εκείνη η οποία κυνηγάει την καριέρα της, το σώμα της, την ομορφιά της και δεν θέλει να κάνει παιδιά. Και δεν είναι κακό να τα κυνηγάει όποια γυναίκα θέλει να τα κυνηγάει, όπως αντιστοίχως και ένας άντρας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, να μην ρίχνουμε έμφαση μόνο σε αυτό, ότι μια γυναίκα καταδικασμένη να αναδειχθεί μέσα στην κοινωνία, να κάνει καριέρα, να μορφωθεί, βάζει τη μητρότητα σε μια δεύτερη, βάση των αναγκών της. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, είναι επιλογή στο κάθε ζευγάρι να φέρει παιδιά στον κόσμο ή να μην φέρει. Το να γίνεις γονιός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Καταρχήν πρέπει να είσαι όριμος ως άνθρωπος. Ακριβώς. Και συναισθηματικά όριμος, Χριστίνα μου. Βέβαια, διότι βέβαια. Ένα παιδί είναι θέμα δευτερολέπτων. Το να γονιμοποιηθεί ένα παιδί. Το θέμα είναι τι κάνεις με αυτό. Έτσι, και γι' αυτό έχουμε και όλων αυτών των μεγάλων αριθμών των εκτρώσεων που γίνονται. Γιατί γίνονται παιδιά την ώρα που δεν τα θέλεις, τη στιγμή που δεν είσαι έτοιμος να δεχτείς ένα παιδί. Δεν έχεις και την οικονομική άνεση, γιατί λες θέλω να έχω καλύτερες συνθήκες για το παιδί μου, γιατί είναι και πολλά νέα ζευγάρια που και για οικονομικούς λόγους το αναβάλουν. Βεβαίως, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από την ελληνική πολιτεία μια υποστήριξη των νέων ζευγαριών να φέρουν παιδιά στον κόσμο, όταν για τον παιδικό σου σταθμό θα πρέπει να πληρώσεις, όταν για το σχολείο που θα πας και με όλες τις δίκες που υπάρχουν, πιθανότητα να σκεφτείς ένα άλλο σχολείο που θα έχει περισσότερη συνέπεια στην καθημερινότητα για το παιδί σου. Όταν για να προετοιμαστεί το παιδί σου για το πανεπιστήμιο, πρέπει να αρχίζεις να του κάνεις φροντιστήρια από την ώρα που γεννιέται. Υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, κυρία Μακρύ, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και ένα άλλο. Δηλαδή, κάποιες γυναίκες ή κάποια ζευγάρια από επιλογή δεν θέλουν να κάνουν παιδί για τους δικούς τους λόγους. Αυτοί, με βάση τα κοινωνικά στερεότυπα, θεωρούνται. Πώς να το πω, αποτυχημένη, δευτέρας κατηγορίας, ελληματική, οτιδήποτε άλλο. Και δυστυχώς αυτή η χώρα βρίθη από κοινωνικά στερεότυπα. Βεβαίως. Μία γυναίκα την κοιτάζουμε με πολύ μεγάλη καχυποψία, Δημήτρη, όταν βλέπουμε ότι μεγαλώνει, είναι σε μία σχέση και τελικά δεν αποκτά παιδί. Και αυτή η γυναίκα είναι εκείνη η οποία βάζει το ρυθματικό στο πρόσωπό της αν μπορεί να κάνει παιδί ή όχι. Δεν διαρωτώμεθα εάν το πρόβλημα μπορεί να είναι στον άντρα, που είναι πάρα πολύ φυσικό. Ακριβώς να γίνει αυτό. Αλλά η γυναίκα είναι εκείνη η οποία στιγματίζεται. Από την άλλη πλευρά, δεν συζητείται πάρα πολύ η υπογονιμότητα στον άντρα, διότι συνυφάζεται, ακούστε τώρα το τρελό, συνυφάζεται με τον ανδρισμό του. Βέβαια. Αν είναι δυνατόν, που μπορεί να είναι άντρας, αλλά να έχει ένα πρόβλημα. Και τι έγινε δηλαδή? Και αυτό είναι η ιατρική, για να βοηθάει, να λύνει τα προβλήματα. Ακριβώς. Μετά, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι όταν ένα ζευγάρι, σε μεγάλη ηλικία ο άντρας αποκτά παιδί, θεωρούμε ότι αυτός ο άντρας, φτιάχνουμε στο μυαλό μας δηλαδή, ότι αυτός ο άντρας έχει μια σεξουαλική στριγυλότητα και αυτό το παίρνει επάνω του και κομπορεύεται. Ναι, σωστό και λοιπόν αυτό, βέβαια. Ότι άλλα έχουμε αυτό. Έχουμε τέτοιες κοινωνικές τάσεις, ναι, οι οποίες είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Αυτό λοιπόν το οποίο λες, Δημήτρη μου, προηγουμένως, ότι αν η γυναίκα δεν κάνει παιδί γιατί θέλει να μην χαλάσει το σώμα της και αν θα πρέπει ο ακροατής μας, ο Σάββας, το ρωτάει. Ναι, ο Σάββας, ναι. Ναι, για ψυχίατρο. Δεν θα το σχολιάσω. Δεν θα το σχολιάσω, γιατί μια γυναίκα η οποία φτάνει σε ένα σημείο να πει ότι δεν θέλω να κάνω παιδί γιατί θα χαλάσω το σώμα μου, αναφυσβείται είναι καλύτερα να μην κάνει παιδί. Ακριβώς. Η οριμότητά της δεν της επιτρέπει το παιδί αυτό να το μεγαλώσει. Ή γιατί δεν είναι ικανή να γίνει μητέρα. Για διαφόρους λόγους, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, προσωπικούς, για χίλιους δυο. Δεν είμαστε όλοι ικανοί για τα πάντα.
Και βλέπω και τώρα και ο Γιάννης που θέσαμε πριν, επειδή πολλοί ακροατές μας έθεσαν το μήνυμα των εκτρώσεων, λέει: καλημέρα Δημήτρη, έθεσες ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Ερώτηση: πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος όταν δεν παίρνουν καν μέτρα για την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, η οποία πολλές φορές επιβαρύνει την υγεία των γυναικών? Πράγματι, πάρα πολλές εκτρώσεις έχουν να κάνουν με ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η οποία προέρχεται από τη μη χρήση προφυλακτικών. Ακριβώς. Και πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των φαινομένων, αυτού του φαινομένου, είναι στις πάρα πολύ νεαρές ηλικίες και στις πρώτες, αν το θέλεις, εμπειρίες τους στις σεξουαλικές. Γιατί τα παιδιά, μην έχοντας, αφενός μεν έχοντας την ορμή, αφετέρως την περιέργεια, και από την άλλη πλευρά ένα κορμί το οποίο είναι ανώριμο ακόμη να μπορέσει σεξουαλικά να λειτουργήσει με συνέπεια, κοριτσάκια πάρα πολύ μικρής ηλικίας, στην πρώτη τους ερωτική επικοινωνία, μένουν έγκυος, και αυτό είναι γιατί και η πληροφόρηση, αν το θέλεις, είναι περιορισμένη και οι γονείς δεν μιλάνε για το θέμα αυτό. Προσέξτε τώρα ένα άλλο μήνυμα που μας στέλνει ο Κυριάκος, που ο Κυριάκος εκφράζει μια νοοτροπία που υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών. Η τραγουδίστρια, λέει, που ξεσήκωσε το θέμα και τη Γαρμπή, φοβήθηκε μήπως χάσει τις πελάτησές της γιατί θα ασχολούνται οι γυναίκες με τα παιδιά τους, ρωτάει ο Κυριάκος. Και το ερώτημα, Κυριάκο. Πρόσεξε να δεις, το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι. Είναι μια νοοτροπία που λέει ότι η γυναίκα θα κάνει παιδί, θα κλειστεί σπίτι και θα κλειδαμπαρωθεί να μεγαλώσει τα παιδιά της και δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Δεν θα έχει κοινωνική ζωή, προσωπική, δεν θα μπορεί να γλεντήσει, να πάει στα μπουζούκια κλπ. Βλέπετε πόσα κοινωνικά στερεότυπα υπάρχουν. Ακριβώς. Μετά να πούμε μία αλήθεια, Δημήτρη. Εάν υπήρχε μία πρόνοια σε αυτό το κράτος, όπως υπάρχει στα σκανδιναβικά κράτη, η μητέρα να έμενε στο σπίτι και να μεγάλωνε το παιδί της στον πρώτο χρόνο της ζωής του, που είναι ο σημαντικότατος. Βέβαια. Τα θεμέλια. Ναι, να της έδινε το κράτος αυτή τη δυνατότητα. Ακριβώς. Γονική άδεια. Να το μεγαλώσει. Τότε αναφυσβήτητα αυτή η γυναίκα θα γλίτωνε, αν το θέλουμε, πάρα πολλά προβλήματα του παιδιού της σε μετέπειτα ηλικίες. Κυρία Μακρύ, να σας κάνουμε και το τελευταίο μας ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείνουμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θέλουμε ένα σχόλιο σας για τον τρόπο που αντιδρούμε εδώ στην Ελλάδα. Έπεσε 2 εβδομάδες αυτό το σποτ. Ξαφνικά το είδε μία τραγουδίστρια, η κυρία Γαρμπή, η οποία συμμετείχε κιόλας με βίντεο, το απέσυρε. Η πρόεδρος Δημοκρατίας το απέσυρε, την αιγίδα της, οι υπουργοί 2 εβδομάδες μετά το ανακάλυψαν, η ΕΡΤ, το ΑΠΕ. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό το έτσι, αυτή την απίστευτη προχειρότητα με την οποία γίνονται πράγματα? Αυτή είναι και η λέξη ακριβώς, Χριστίνα μου. Είναι η προχειρότητα. Ότι μας έρχεται μια ιδέα η οποία είναι πάρα πολύ ωραία ως ιδέα, που δεν μία αντίρρηση. Θέλουμε τον κόσμο να τον πληροφορήσουμε, θέλουμε τον κόσμο να τον κάνουμε γνώστη αυτή τη κατάσταση που υπάρχει, αλλά πιθανότατα όλη ο τρόπος με τον οποίο αυτό οργανώνεται είναι κάτω από μία προχειρότητα και χωρίς να αναβάνουμε υπόψη μας πάρα πολλές παραμέτρους. Ενθουσιαζόμαστε, είμαι σαλαίος έτσι. Ενθουσιαζόμαστε από την ιδέα, τη βάζουμε μπρος και λες και βάζουμε παροπίδες τις προεκτάσεις που μπορεί ένας τρόπος που βγαίνουμε προς τα έξω το καλό αυτό να το κάνουμε τελικά άσχημο. Εγώ θα ήθελα ένα συνέδριο να γίνει πάνω στο θέμα αυτό, Χριστίνα μου, γιατί πραγματικά... Βεβαίως, αλλά με τις σωστές συνθήκες. Και να μπει και το κομμάτι του άντρα μέσα, διότι από τη θεματολογία δεν είδα... Μα υπάρχει πουθενά. Βέβαια, και μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Πείτε μας λίγο, για να καταλάβουμε όλοι, εν έτη 2021, τι πρέπει να σημαίνει η λέξη αυτοδιάθεση σώματος. Και ύπαρξης. Ναι, καταρχήν, Δημήτρη μου, ο σεβασμός μας ξεκινάει από το σεβασμό του κορμιού μας. Το κορμί μας είναι εκείνο το οποίο μεταφέρει την ψυχή μας. Είναι εκείνο το οποίο μεταφέρει το μυαλό μας. Αν λοιπόν αυτό το κορμί δεν το σεβόμαστε και το έχουμε στη δική μας αυτοδιάθεση, ο καθένας, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, πρέπει να πούμε ότι τότε δεν ξέρουμε τι σημαίνει υπάρχω, ζω, παράγω, προσφέρω. Μάλιστα. Και τέλος συγχωρώ. Κλείνουμε, κυρία Μακρύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ, πάντα ευχαριστή και χρήσιμη η συζήτηση μαζί σας. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν.